Η σύνθεση των δύο ομάδων για τον Εύρος Οφλίου κάτω από τα δοκάρια, η νέα μεταγραφή του Εύρος Οφλίου, τον Κουλίδης με νούμερο 2 τον Θάνο, νούμερο 3 Πετκίδης, νούμερο 4 Πετζέκας, νούμερο 5 η μεταγραφή η καινούρια ο Ινδός, αγωνιζόταν στη Θράκη Φέρων, ο Μπάμιος ο αρχηγός με το νούμερο 6, Τσιωβανούδης Δημήτρης στο 7, Μιχούδης Μιχάλης στο 8, Παγωνίδης Κυριάκος και αυτός μεταγραφή από την Θράκη Φερών, Κυριάκος Παγωνίδης με το νούμερο 9, Γιαννόπουλος με το νούμερο 10, Τσιωβανούδης Γιάννης, ο μικρός από την Ακαδημία του Εύρους Οφλίου, στο βασικό σχήμα του Πασχάλη Σταματάκη, Θεασοβικού. Κάτω από τα δοκάρια ο Σιριτούδης, Χατζηλούδης νούμερο 2, νούμερο 3 Ζαχαρνούδης, νούμερο 4 Χατζής, νούμερο 5 Μπάτζιος, νούμερο 6 Σταματόπουλος Παύλος, νούμερο 7 Τσατσαρούνης, νούμερο 8 Δοητσίδης, νούμερο 9 Τερτσούδης, μεταγραφή, η νέα μεταγραφή του Ορφέα Σοφικού, νούμερο 10 Καρασμανάκης και νούμερο 11 ο αρχηγός ο Μπαλάκης ο Θέμης. Τριπλέτα και φίλης Διαμαντής και Κεσούδης για τον Τσουμπανούδη. Έφυγε ο Καρασμανάκης με φάουλα από τον Μπετζέκα και η κάρτα που θα δεχτεί από τον Κεφίλη. Διαμαρτυρίες από τους παίχτες και εδώ βλέπουμε την κάρτα, την πρώτη κάρτα του παιχνιδιού από τον Κεφίλη Θάνος. Και εδώ ξεδιπλώνεται η επίθεση του Εύρους Οφλίου με τον Γιαννόπουλο και το πέναλτι που δίνει ο Κεφίλης από την ανατροπή. Πρέπει να είναι ο Ζαχαρνούδης αυτός που έκανε το πέναλτι. Ο Τσουμπανούδης ο Δημήτρης Τσιρίλο έδωσε πάσα στον Γιαννόπουλο, αυτός ξεδιπλώθηκε, ξεχύθηκε και ο Ζαχαρνούδης τον ανέτρεψε και ο Χριστός. Ο Γιαννόπουλος είναι αυτός που ετοιμάζεται να εκτελέσει στο 18ο λεπτό και απέναντι τον πρώην συμπαίκτη τον Κώστα τον Σιριτούδη μαζί στην Γάμα Εθνική με την ΑΕ Δημοτίκου. Τώρα ο Γιαννόπουλος είναι αυτός που το 1-0 έπεσε στην σωστή γωνία ο Κωνσταντίνος ο Σιριτούδης και δεν μπορεί να το πιστέψει ότι ακούμπησε την μπάλα, όμως ήταν αδύναμη απόκριση, το 1-0. Ο Εύρος Οφλίου με εκτελεστή τον Χρήστο τον Γιαννόπουλο. Μιχούδης με τη μία στον Τσιωβανούδη. Τσιωβανούδης πολύ κοντά στο 2-0. Και εδώ ο Παγωνίδης το 2-0. Από αυτή την συνεχόμενη επίθεση κάτω οι παίχτες του Ορφέα Σοφικού, πανηγυρίζουν εδώ οι παίχτες του Εύρους Οφλίου αυτή την διαρκή επίθεση που εξαπέλυσε ο Εύρους Οφλίου στο 32-2-0 ο Εύρους Οφλίου με τον Κυριάκο τον Παγωνίδη. Καρασμανάκης στην εκτέλεση αυτή, να δούμε την αντίδραση. Πήγε να παίξει το 1-2 με τον Μπαλάκη και τώρα Καρασμανάκης πάλι σέντρα με τις γροθιές ο Τονγκουλίδης. Χατζής και έδιωξε ο Θάνος, βρέθηκε ο Θάνος από την δεξιά πλευρά και τον Χατζηλούδη. Τσομπανούδης τρέχει, πρόλαβε την μπάλα ο Τσομπανούδης. Πετκίδης και στην αντεπίθεση πήγε να περάσει ο Ορφέας, στόπ από τον αρχηγό τον Μπάμιο, Δημήτρης Μπακριτζής, ελάχιστη φίλη πως θα δείτε στο γήπεδο και αρκετό κρύο.
και εδώ το τελευταίο σύριγμα του πρώτου ημιχρόνου, 2-0, ο Εύρος Σοφλίου, τον Ορφέα Σοφικού. Επιστροφή και πάλι στο γήπεδο του Σοφλίου, Δημήτρης Μπακριτζής, για την περιγραφή του δεύτερου μέρους. Σταματόπουλος. Εδώ διαμαρτύρονται για χέρι επάνω στον Ινδό. Σταματόπουλος, ωραία εκτέλεση. Πολύ ωραία εκτέλεση, έφυγε η μπάλα στο πίσω δοκάρι. Δεν την διεκδίκησε κάποιος ποδοσφαιριστής και μπάλα στο Εύρο Σοφλίου. Κέρδισε Καρασμανάκης και πάλι ο Σταματόπουλος, ένα πολύ δυνατό σουτ. Το φάουλ αυτό φέρνει πολύ κόσμο στην εστία του τον Κουλίδη. Ο πολύ δυνατό σου του Σταματόπουλου με τις γροθιές απομάκρυνε ο τον Κουλίδης. Και το 3-0 με τον Δημήτρη τον Τσοβανούδη εδώ στον Εύρο Σοφλίου. Εύρο Σοφλίου με τον Κουτσούλα, βγάλε το Γιαννόπουλο. Γιαννόπουλο θέλησε να από πάνω τον Σιριτούδη, η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Ελάχιστα από το δεξί κάθε το δοκάρι του Σιριτούδη, γλίτωσε το τέταρτο γκολ. Εκτέλεση, δοκάρι η μπάλα. Και εδώ το τέλος του παιχνιδιού, 3-0 ο Εύρος Σοφλίου, τον Ορφέα Σοφικού. Τα τέρματα όπως είπαμε του Γιαννόπουλου, Παγωνίδη και Δημήτρη Τσομπανίδη.